οι Ρώσοι πλέον αλλάζουν τακτική στην Ουκρανία και κάνουν μαζική χρήση του πυροβολικού για να καταστρέφουν όλους τους στόχους. Το πυροβολικό τους, εκτός από εξαιρετική απόδοση, τους αποφέρει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ελαχιστοποιεί τις απώλειές τους. Η Μόσχα εξαπέλυσε σφοδρή πυραυλική επίθεση τις πρωινές ώρες στο Νικολάεφ στη βάση των Ουκρανών, από όπου οργανώνονται όλες οι προσπάθειες αντιπίθεσης του Κιέβου στην περιφέρεια της Χερσόνας. Επληγεί ουκρανική στρατιωτική βάση στα περίχωρα του Νικολάεφ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 350 Ουκρανοί. Την πόλη χτύπησαν τουλάχιστον 10 πύραυλοι κρούζ. Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν και το εργοστάσιο Σοκόλ. Υπενθυμίζεται ότι και χτες Τετάρτη το Νικολάεφ χτυπήθηκε από πολλαπλά ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα.